Γεια σας, ένα βίντεο review από το Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε το Yamatai του Bruno Cathala και του Mark Paquin από τη Days of Wonder. Θεματικά μας μεταφέρει στην Πολυνησία Yamatai, όπου η βασίλισσα Χιμίκο ζήτησε από τους χτίστες της περιοχής να χτίσουν τα νησιά με διάφορα κτίρια, μνημεία και παλάτια, ώστε να μετατρέψουν την περιοχή αυτή σε ένα στολίδι του αρχιπελάγους. Το παιχνίδι είναι 2-4 παιχτών και οι παίκτες θα προσπαθήσουν να χτίσουν όπως όσο καλύτερα τα κτίρια τους και τα διάφορα μνημεία και παλάτια, ας το πούμε και έτσι, και να μαζέψουν όσους περισσότερους πόντους μπορούν. Στο τέλος του παιχνιδιού, αυτός με τους περισσότερους πόντους είναι και ο νικητής του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε πώς παίζεται τώρα. Στην αρχή έχουμε στήσει, καταρχάς έχουμε να πούμε ότι έχουμε στήσει τυχαία με διάφορα σύμβολα το κάθε νησί. Κάποια από αυτά θα δούμε έχουν βουνό και κάποια είναι άδεια. Κάθε παίκτης, το training order βγαίνει τυχαία, όπως θα δούμε, και κάθε παίκτης στο γύρο του θα επιλέξει ένα από τα 5 action. Τα action είναι 10 διαφορετικά, αλλά 5 παίζουν σε κάθε γύρο. Κάθε παίκτης θα επιλέξει ένα από τα 5 action, βάζοντας το ομίπλου του πάνω και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε πώς είναι η σειρά του κάθε παίκτη. Ας πούμε ότι ο πορτοκαλί παίκτης διαλέγει το action αυτό. Το παίρνει μπροστά του και κάνει ό,τι του παίρνει τα καραβάκια που του ζητάει το... που του δίνει το πλακίδιο. Είναι εισόδημα δηλαδή αυτό, μάλλον. Είναι εισόδημα για το γύρο. Από το action πλακίδιο που πήρε. Από το action πλακίδιο του γύρου. Κάποιοι έχουν και bonus, θα τα δούμε μετά. Mm-hmm. Ας πούμε ότι ο πορτοκαλί παίκτης θα πάρει σε αυτή την περίπτωση ένα κόκκινο, ένα καφέ και ένα της επιλογής του, ας πούμε ότι πήρε κίτρινο. Τα καραβάκια θεματικά είναι με τέτοιο χρωματισμό, το κάθε χρώμα μεταφέρει διάφορα υλικά που πηγαίνουν στα νησιά για να μεταφέρουν τα υλικά του τύπου αυτού. Του τύπου αυτού. Για παράδειγμα, το κίτρινο είναι χρυσό, το κόκκινο μεταφέρει πυλό, το μαύρο μεταφέρει πέτρα, το κίτρινο ξύλο και το πράσινο μπαμπού. Το καφέ ξύλο. Το καφέ ξύλο και το πράσινο μπαμπού, σωστά. Mm. Και παίρνοντας τα καραβάκια αυτά θα το πατηθήσει στο ταμπλό του, στο ταμπλό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει στη σένια να χτίσει ή να πάρει πλακίδια σύμβολα. Πολιτισμού τα λένε αυτά, πώς τα λέει, κάπως έτσι νομίζω. Σύμβολα πολιτισμού, ναι. Mm-hmm. Πώς είναι η σειρά ενός παίκτη. Παίρνοντας τα καραβάκια, υπάρχει βέβαια και το bonus που δίνουν τα πλακίδια, τα οποία τα κατέχει ο παίκτης στο γύρο του όποτε αυτός επιθυμεί. Στη συνέχεια, αφού πάρει τα καράβια, στην προκειμένη περίπτωση έχουν διαλέξει αυτά τα τρία, στη συνέχεια μπορεί να κάνει μια αγοροπολισία. Ή να πουλήσω ένα καράβι από αυτά που έχω, ή να αγοράσω. Μόνο ένα όμως. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αν θέλω να αγοράσω ένα πράσινο, θα το πάρω με ένα νόμισμα. Αν θέλω να πουλήσει, το κάνουμε με το ίδιο τρόπο. Τα καφέ πουλούνται και αγοράζονται με 2, τα μαύρα με 3, τα κόκκινα με 4 και τα καφέ, και τα κίτρινα, συγγνώμη, δεν πουλούνται ούτε αγοράζονται. Βέβαια υπάρχουν και χαρακτήρες που σπάνε τους κανόνες. Ας πούμε ότι αγοράζουμε και ένα πράσινο. Και αφού έχουμε τα καραβάκια που διαλέξαμε, τα τοποθετούμε στο ταμπλό. Πώς τα τοποθετούμε? Υπάρχουν αυτές οι περιοχές, οι 5 συγκεκριμένες, όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε μια σειρά. Άρα επεκτηνόμαστε από αριστερά προς τα δεξιά. Επεκτηνόμαστε από αριστερά προς τα δεξιά, σωστά. Ξεκινώντας από εδώ. Ο πρώτος παίκτης που θα πάρει τα καραβάκια, για παράδειγμα, τα τοποθετεί με αυτόν τον τρόπο. Κάνει μια γραμμή δηλαδή. Κάνει μια γραμμή ή μπορεί να διακλαδιστεί από εδώ. Ο επόμενος παίκτης ή θα συνεχίσει από εδώ
ή θα ξεκινήσει και αυτός από καινούργια γραμμή ή θα συνεχίσει από εδώ, από αυτή τη γραμμή. Αν όμως επιλέξετε την περίπτωση, θα πρέπει το πρώτο καράβι που θα συνεχίσει τη γραμμή να είναι του ίδιου χρώματος με το τελευταίο. Για παράδειγμα, αν ο μπλε παίκτης θέλει να συνεχίσει από εδώ, να προχωρήσει προς τα κάτω, το πρώτο που θα τοποθετήσει θα πρέπει να είναι κίτρινο. Αν συνεχίσει από εδώ θα πρέπει να είναι κόκκινο. Αν συνεχίζει από εδώ θα πρέπει να είναι ένα πράσινο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Σκοπός μας είναι να τοποθετούμε όσα καραβάκια χρειάζονται, έτσι ώστε είτε να μαζεύουμε τα πλακίδια αυτά, τα σύμβολα, είτε να χτίζουμε. Αφού κάνουμε κάνουμε την κίνησή μας, μετά έχουμε να επιλέξουμε ή να χτίσουμε ή να πάρουμε τέτοια πλακίδια. Το δείχνει και το ταμπλό του παίκτη αυτό. Το δείχνει και το ταμπλό του παίκτη, το εξηγεί ακριβώς στο 3. Στη φάση 3. Mm-hmm. Είναι με τη σειρά, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5. Ακριβώς, τα βήματα πάνε με τη σειρά. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο. Αν επιλέξουμε σύμβολα, πώς παίρνουμε σύμβολα? Θα πάρουμε τόσα σύμβολα όσα τα καραβάγια που τοποθετήσαμε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 1, 2, 3, 4. Κάθε σύμβολο βέβαια θα πρέπει να είναι γειτονικό του καραβιού που τοποθετήσαμε. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούμε να πάρουμε από το καφέ να πάρουμε αυτό, από το πράσινο να πάρουμε αυτό, από το κίτρινο να πάρουμε αυτό και από το κόκκινο να πάρουμε αυτό. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος που μαζεύουμε τέτοια σύμβολα. Πάμε στην περίπτωση που θέλουμε να χτίσουμε. Τα διαθέσιμα κτίρια σε κάθε γύρο είναι 5 και βγαίνουν με μια τυχαία σειρά εδώ. Σε αυτό το γύρο μπορούμε να χτίσουμε μέχρι 5, αυτά τα διαθέσιμα 5 κτίρια. Τι μας λέει το κάθε κτίριο, μπορούμε να δείξουμε εδώ πέρα κοντά, ότι για να χτίσουμε αυτό το κτίριο θα πρέπει το νησί που θα το χτίσουμε να είναι φυσικά άδειο, να μην έχει τέτοια πλακίδια και να περικλείεται από τέτοια καράβια. Δηλαδή αυτό το κτίριο χρειάζεται 2 καραβάκια με πυλό και ένα με ξύλο για να χτιστεί. Για να μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε ουσιαστικά. Για να το τροφοδοτήσουμε με πρώτες ύλες. Τα υλικά που θέλει. Για να το τροφοδοτήσουμε με πρώτες ύλες. Αν και για να μπορέσουμε να το χτίσουμε φυσικά θα πρέπει να είναι γειτονικό από κάποιο καράβι που τοποθετήσαμε. Δεν μπορώ δηλαδή να τοποθετήσω αυτά τα 4 καράβια και να χτίσω εδώ. Από άλλη γραμμή. Σε κάποιο γειτονικό από τα καράβια που έχω ήδη τοποθετήσει. Για παράδειγμα, θα μας δείξει εδώ τι καράβια θα είχαμε για να χτίσουμε. Βεβαίως. Εδώ πέρα, για να θέλουμε να χτίσουμε αυτό το κτίριο, τι θα είχαμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε μόνο ένα κόκκινο. Μας χρειάζεται ένα κόκκινο ακόμη και ένα καφέ. Και πού θα έπρεπε να είναι, για παράδειγμα? Θα μπορούσε για το συγκεκριμένο νησί. Για το συγκεκριμένο νησί να βρίσκονται στις γύρω-γύρω περιοχές. Και να είναι άδειο, έτσι, όπως είπες. Και να είναι άδειο. Okay. Από κάτω μπορεί και στο άλλο να χτίσεις. Βεβαίως μπορεί να χτίσει και στο άλλο που είναι ίδιο κάτω. Αν ο επόμενος παίκτης τοποθετήσει εδώ ένα καφέ που συνεχίζει τη γραμμή και μετά ένα κόκκινο που συνεχίζει τη γραμμή και ένα καφέ, μπορεί να χτίσει το ένα κτίριό του. Άρα εκμεταλλεύεσαι και τον άλλον τα καράβια. Βεβαίως. Τις τοποθετήσεις. Εκμεταλλεύουμε και τις τοποθετήσεις τις προηγούμενες των άλλων, αλλά θα πρέπει να χτίσω πάντα σε νησί που συνορεύει με καράβι που έχω χτίσει εγώ εκείνη τη στιγμή. Στο γύρο μου, έτσι. Δεν μπορώ να χτίσω εδώ, να βάλω καράβια εδώ και να χτίσω σε άλλη γραμμή. Ναι, ναι, σωστό. Τα κτίρια που χτίζουμε είναι δύο ειδών. Είναι τα απλά κτίρια που είναι του χρώματός μας και τα άλλα είναι τα κτίρια που μας δίνουν τα παλάτια και κάποια μνημεία, τόρινα, κάπως έτσι λέγονται, τα οποία μας δίνουν πόντους νίκης. Όταν χτίζω δικό μου κτίριο, παίρνω κάποια μπόνους. Τι μπόνους είναι αυτά? Βλέπουμε εδώ ότι θα πάρω ένα VP, αν το χτίσω εδώ, θα πάρω ένα VP για κάθε μνημείο και παλάτι που βρίσκεται γειτονικό. Για παράδειγμα, αν υπήρχε αυτό εδώ, και εγώ έκτιζα εδώ, θα πάρω ένα VP από εδώ. Αν υπήρχε και άλλο εδώ, θα έπαιρνα ένα VP, δύο VP. Κάθε κόκκινο κτίριο. Σε κάθε κόκκινο γειτονικό κτίριο θα πάρω ένα VP από αυτά. VP, ωραία.
Να πούμε λίγο όμως και τον όρο τι είναι γειτονικό, γιατί μπορεί να μπερδευτεί κάποιος. Γειτονικό, ένα νησί με το άλλο, είναι όταν υπάρχει ένα σύνορο. Δεν μπορώ να θεωρήσω γειτονικό αυτό με αυτό, μόνο και μόνο από τη γωνία. Πρέπει να είναι και να συνορεύει και η γραμμή. Τουλάχιστον δύο σημεία δηλαδή. Να υπάρχει μία γραμμή. Όχι γωνία και το όπως εδώ, αυτά τα δύο δεν είναι γειτονικά, ούτε αυτά τα δύο θεωρούνται γειτονικά. Ναι. Άλλο bonus που θα πάρω από τα βασικά μου κτίρια είναι όταν χτίσω πάνω σε βουνό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τυχαία στο setup θα μπουν κάποια βουνά. Είναι 7 στον αριθμό από ό,τι βλέπω. Αν χτίσω εδώ θα πάρω ένα VP που δεν χτίσα πάνω σε βουνό. Το δείχνει και πάλι το ταμπλό του παίχτη. Και το δείχνει φυσικά εδώ πέρα στο ταμπλό του παίχτη. Okay. Τα VP που παίρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε σχήμα βεντάλιας και τα παίρνουμε μπροστά μας για το τέλος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Και τέλος θα πάρουμε και income ανάλογα τη γειτονιά, θα μπορούσα να πω, που φτιάχνουμε. Για παράδειγμα, όταν τα κτίρια που χτίζω συνορεύουν μεταξύ τους και φτιάχνοντας έτσι μια γειτονιά, θα μπορούσα να το πω. Με δικό μου χρώμα, ε. Με δικό μου χρώμα βεβαίως, θα πάρω το ανάλογο income. Για παράδειγμα, αν έχω αυτά τα δύο εδώ και χτίσω εδώ, θα πάρω 1, 2, 3 νομίσματα. Ωραία. Όσο επεκτείνω, θα πάρω 1, 2, 3, 4 νομίσματα. Άρα με όλοι σε πρημοδοτήνα είσαι μαζεμένος. Σε πρημοδοτήνα είσαι μαζεμένος και πόσο μάλλον σε περίπτωση που θέλω να χτίσω και τέτοιο κτίριο συγκεκριμένο, το οποίο μου δίνει το διπλάσιο income. Αν θέλω να χτίσω το συγκεκριμένο κτίριο που λέει επί 2, χτίζοντας εδώ, θα έπαιρνα 1, 2, 3, 4, επί 2, 8 νομίσματα. Έχει ιδιότητες τα κτίρια δηλαδή, την ώρα που τα χτίζεις. Τα κτίρια, τα απλά κτίρια μας δίνουν τα bonus που είπαμε προηγουμένως. Όσα έχουν επί 2, okay. Θα μας δώσουν το διπλάσιο income. Ωραία. Αυτά τα συγκεκριμένα τα bonus τα παίρνω μόνο όταν χτίζω απλό δικό μου κτίριο. Όχι κτίριο, μνημείο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες χαρακτήρες που προσπαθούν να σπάνε τους κανόνες και μπορεί να συμβεί και αυτό. Τελειώνοντας και με το χτίσιμο ή τα σύμβολα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια άγκυρα που συμβολίζει ένα λιμάνι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ να αποθηκεύσω ένα καράβι που δεν θα χρησιμοποιήσω για επόμενους γύρους. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Μόνο ένα, ναι. Όπως θα δούμε εδώ πέρα, υπάρχει και αυτός ο χαρακτήρας που μας δίνει άλλα δύο λιμάνια που μπορώ να αποθηκεύσω άλλα δύο ακόμα. Και όσα καράβια δεν θέλω ή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, πάνε σε αυτό το σημείο. Αλλά στο τέλος του παιχνιδιού, για κάθε δύο που θα αποθηκεύω εδώ σε αυτή την περιοχή, είναι μείον ένας πόντος. Άρα πρέπει να προσέχω τι παίρνω. Πρέπει να προσέχω τι παίρνω, γιατί δεν μπορώ να το τοποθετώ συχνά εδώ πέρα, για το λόγο ότι αναγκαστικά θα το τοποθετήσω χωρίς να το χρειάζομαι και με τον τρόπο αυτό θα ωφελήσω τον επόμενο παίκτη. Ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορώ καν γιατί δεν υπάρχει χώρος. Mm-hmm. Άρα αναγκαστικά θα πάει σε αυτό το σημείο. Τελειώνοντας, μπορώ να προσλάβω έναν από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται σε κάθε γύρο. Υπάρχουν 5 ανοιχτοί. Υπάρχουν 5 ανοιχτοί σε κάθε γύρο, οι οποίοι μας δίνουν VP στο τέλος του παιχνιδιού και ο καθένας τους έχει και κάποιο ability, ο οποίος σπάει τους κανόνες προς όφελός μας. Να δούμε μερικούς. Για όσους έχουν παίξει το Five Tribes, είναι όπως τα Genie ουσιαστικά. Ακριβώς τον ίδιο λόγο. Σπάνε τους κανόνες υπέρ μας. Πάμε να το παιχνίδι πότε σημαδοτεί το τέλος του. Όταν σε κάποιο γύρο, συγγνώμη, να πούμε ότι τους παίρνουμε χρησιμοποιώντας δύο ίδια, όπως λέει εδώ πέρα, ή τρία διαφορετικά. Να πούμε ότι... Α, γι' αυτό τα θέλω αυτά τα... Γι' αυτό ακριβώς τα χρειάζομαι, όχι για κάποιο λόγο. Να πούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι περιορισμένα, είναι ότι μαζέψουμε από το ταμπλό. Δεν ξαναμπαίνουν αυτά, Δεν ξαναμπαίνουν, όχι. Θα ήταν καλύτερο να διαλέγουμε τα δύο ίδια για να μπορέσω να πάρω περισσότερα. Σωστό. Πώς τελειώνει ο γύρος? Αφού παίξουν και οι τέσσερις, θα τελειώσει ο γύρος. Διαλέγει ο μόβ εδώ, ο μπλε εδώ και ο... Και ο κάθε παίκτης κάνει το γύρο του στη φάκη. Τελειώνει ο πρώτος, ο άλλος μετά, έτσι. Με ποια σειρά το κάνεις το γύρο σου?
Στην αρχή είναι τυχαίο το training order. Μετά θα βγει ανάλογα το action που θα κάνουμε, θα δούμε πώς. Α, οκ. Ας πούμε ότι οι παίχτες μας έχουν διαλέξει και έχουν εκτελέσει αυτά τα 4 action. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ. Τελειώνει ο γύρος. Ο μπλε θα πάει στο 5. Α, φτιάχνεις και τη σειρά για τον επόμενο γύρο. Βεβαίως, ακριβώς. Με το κάτω νούμερο. Με το κάτω νούμερο, γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Ο γκρι θα πάει στο 4. Ο μπόβ θα πάει στο 6. Και ο πορτοκαλί, επειδή χρησιμοποιήσει δυνατό action, θα πάει στο τέλος. Αυτό είναι το turn order για τον επόμενο γύρο. Άρα, Μανώλη, μπορεί να θες πολύ ένα πλακίδιο, αλλά πρέπει να σκεφτείς και τι θα παίξεις στον επόμενο γύρο, έτσι. Πρέπει να σκεφτείς και τι θα παίξεις στον επόμενο γύρο, γιατί όσο πιο ισχυρό action είναι το πλακίδιο, τόσο πιο μετά θα παίξεις. Πολύ καλό. Φεύγουν τα πλακίδια τα οποία έχουμε επιλέξει αυτό το γύρο. Αυτό που δεν χρησιμοποιήθηκε προχωράει και ανοίγουν αυτά για τον επόμενο γύρο. Οπότε θα επιλεχθούν όλα θεωρητικά. Βεβαίως από γύρω σε γύρω. Αυτό σέρνεται από αυτή την πλευρά και θα είναι έτοιμο στον μεθεπόμενο γύρο. Αυτά που χρησιμοποιήσαν ανακατεύονται και μπαίνουν με τυχαία σειρά εδώ πέρα. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα ξαναεμφανιστούν. Πολύ ωραία. Έτσι τελειώνει κάθε γύρος. Συμπληρώνουμε πάλι 5 κτίρια διαθέσιμα. Και σε κάθε χαρακτήρα που δεν αγοράσαμε, ναι, όπως το Πόρτο Ρίκο, όπως το Τέρα Μίστικα, παίρνουμε 2 νομίσματα και τα βάζουμε. Τα πρημοδοτούμε. Έτσι ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά για τους επόμενους γύρους. Οι χαρακτήρες αναπληρώνονται μέσα στο παιχνίδι ή στο τέλος του γύρου? Οι χαρακτήρες αναπληρώνονται στην αρχή του κάθε γύρου. Α, οκ. Okay. Οπότε όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Γι' αυτό είναι και σειρά, φαντάζομαι, σημαντική και γι' αυτό, για να αγοράσεις πρώτος χαρακτήρα. Βεβαίως. Παίζω να προλάβω να χτίσω το κτίριο που θέλω, να προλάβω να πάρω το χαρακτήρα που θέλω, να προλάβω να πάρω τα σύμβολα που θέλω. Είναι πάρα πολύ λογική. Τελειώνοντας ο γύρος, ξεκινάμε με το turn order το συγκεκριμένο. Οπότε θα παίξει στον επόμενο πρώτος ο γκρι, φαντάζομαι. Πρώτος ο γκρι, δεύτερος ο θαλασσί, τρίτος ο μοβ και τελευταίος ο. Με αυτόν τον τρόπο κυλάει το παιχνίδι. Mm-hmm. Να πούμε τώρα βέβαια και τα bonus που είναι σημαντικά. Τι κάνουν οι ενέργειες ουσιαστικά? Τι κάνουν οι ενέργειες, mm-hmm, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε στο γύρο μας. Okay. Και αν θέλουμε, φαντάζομαι. Προαιρετικά. Όποτε θέλουμε και αν θέλουμε. Mm-hmm. Στις περισσότερες φορές, επειδή είναι κάποια σημαντικά, τα θέλουμε. Τα θέλουμε. Να δούμε το πλακίδιο νούμερο 1 για αρχή. Μας δίνει απλά ένα πράσινο μπαμπού. Είναι νούμερο 1. Δεν μας δίνει κάποιο bonus. Απλά μας δίνει το πλεονέκτημα να παίξουμε πρώτοι σίγουρα στον επόμενο γύρο. Το νούμερο 2. Το νούμερο θα μου δώσει ένα καφέ, mm-hmm, και μπορώ να κρατήσω στο χέρι μου ένα τέτοιο κτίριο ώστε να το σιγουρέψω ότι θα το πάρει κάποιος. Για να το προλάβω. Για να το προλάβω. Αλλά αν δεν καταφέρω να το χτίσω μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, είναι μείον πόντι. Οπότε πρέπει να προσέξω. Πρέπει να προσέξω αν θα το πάρω να το χτίσω κιόλας. Okay. Το νούμερο 3 μπορώ να κοιτάξω τα 3 πρώτα. Από? Από την κλειστή στίβα κτιρίων. Mm-hmm. Φυσικά παίρνω ως πόρτα ένα μαύρο. Mm-hmm. Μπορώ να κοιτάξω από τη στίβα κλειστών κτιρίων και να τα τοποθετήσω με όποια σειρά θέλω πίσω στη στίβα. Στη στίβα. Ας πάμε στο νούμερο 4. Θα μου δώσει ένα κόκκινο καράβι και μπορώ να κάνω μια μετακίνηση όπως μας λέει εδώ, δηλαδή αυτό μπορώ να το σύρω εδώ. Αυτό μπορώ να το σύρω εδώ, σε ένα διπλανό σημείο. Mm-hmm. Τακτικά πάντα, προφανώς. Τακτικά, φυσικά. Το νούμερο 5 θα μου δώσει ένα χρυσό, το οποίο χρυσό είναι και τα πιο σπάνια από ό,τι βλέπουμε. Κάτω λίγο πιο πλάι να το βλέπουμε. Πιο πλάι. Ή άστο στο τραπέζι καλύτερα, γιατί φαίνεται. Ναι. Γιατί δεν γυαλίζει γι' αυτό. Το νούμερο 5 θα μας δώσει ένα χρυσό καραβάκι. Ναι. Είναι από τα πιο σπάνια, όπως θα δούμε. Και θα πάρουμε ένα πλακίδιο, το συγκεκριμένο πλακίδιο ιερού τόπου, σύμβολο ιερού τόπου, και μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε ένα άδειο νησί, είτε από σύμβολο είτε από κτίριο. Mm-hmm. Σε αυτό το νησί δεν μπορεί να χτίσει κανένας. Με αυτόν τον τρόπο το μπλοκάρουμε ώστε να κόψουμε κάποιον αντίπαλο ώστε να χτίσει κάτι.
6. Το νούμερο 6 θα μας δώσει ένα πράσινο και ένα καφέ και μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή συμβόλων. Δηλαδή να πάρω το πράσινο από εδώ και να το ανταλλάξω με ένα διπλανό όποιο θέλω. Σε διπλανό νησί, ή όχι. Με ένα οποιοδήποτε νησί που θέλω, να κάνω μια ανταλλαγή συμβόλων. Με αυτόν τον τρόπο ίσως με βολέψει να πάρω κάποιο που θέλω πολύ και είναι σε με περιοχή που δεν το φτάνω. Mm-hmm. Το, 7. Το νούμερο 7. Θα πάρω ένα πράσινο και ένα μαύρο. Ναι. Και πολύ σημαντικό, μπορώ να αφαιρέσω δύο καραβάκια και να πάω πίσω σαν πλάι. Α, οκ. Okay. Και να τα κάνω διαθέσιμα για να ξαναμπω. Και... με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος γίνεται συνήθως για να απελευθερώσω κάποια σημεία που είναι μπλοκαρισμένα, ώστε να μπορέσω να σπρώξω δικά μου καράβια, mm-hmm. για να συμπληρώσω τα απαιτούμενα. Okay. Το νούμερο 8. Θα μου δώσει ένα μπαμπού και ένα πιλό. Κόκκινο, ένα πιλό και μπορώ να κάνω μια τράμπα, δύο καραβάνια που ήδη βρίσκονται πάνω στο ταμπλό. Ωραίες ιδιότητες, διαφορετικές. Ε. Είναι, έχουν όλα διαφορετικές ιδιότητες. Το σημαντικό είναι ότι μπορώ να τα παίξω όποτε θέλω στο γύρο μου, σε όποιο σημείο του γύρου μου, όπου κρίνω εγώ καλύτερα και στις περισσότερες περιπτώσεις θα μου φανούν χρήσιμα. Mm-hmm. Κάνω μια τράμπα, δύο καραβάνια, όποια θέλω από τον ταμπλό, το πράσινο να το αλλάξω άνετα με το καφέ. Ναι. Το 9. Το νούμερο 9. Το οποίο είναι το συγκεκριμένο, θα μου δώσει ένα καφέ και ένα μαύρο και το bonus είναι πάρα πολύ δυνατό γιατί θα δούμε ότι μπορώ να αγοράσω ένα κτίριο στο γύρο μου με μείον ένα υλικό από ό,τι χρειάζεται. Να το χτίσω. Μπορώ να χτίσω με μείον ένα υλικό. Okay. Και το νούμερο 10, το μοναδικό που θα μας δώσει τρία καραβάκια, ένα κόκκινο, ένα καφέ και ένα της περιλογής μας. Δεν έχει κάποιο άλλο bonus, το bonus του είναι αυτό. Mm-hmm. Μια και το ανέφερες Μανώλη, βλέπω έχουν διαφορετικούς πόντους πάνω. Ε. Τα κτίρια ανάλογα με το πόσα δυσκολή. Καραβάκια, ανάλογα το επίπεδο δυσκολίες να χρηστούν και έχουν και διαφορετικούς πόντους. Βέβαια τους περισσότερους πόντους τους έχουν τα κόκκινα κτίρια, γιατί δεν μπαίνουμε άλλο bonus από αυτά τα κτίρια, τα χτίζουμε μόνο για αυτό το λόγο, για να πάρουμε VIP. Αυτά τα κρατάμε μπροστά μας και τα θρίσουμε στο τέλος. Τα κτίρια, τα πλακίδια, αφού χτίσουμε, τα παίρνουμε, τα κρατάμε μπροστά μας, κλειστά, και τα θρίσουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Okay. Πάμε να δούμε τώρα πώς σηματοδοτείται το τέλος του παιχνιδιού. Το τέλος του παιχνιδιού θα σηματοδοτηθεί όταν στην αρχή ενός γύρου δεν έχουμε να συμπληρώσουμε 5 απαιτούμενα κτίρια ή δεν γεμίσει ή δεν γεμίσουν οι θέσεις με τους χαρακτήρες. Επίσης, όταν δεν έχουμε να ξεκινήσουμε, όταν είναι άδεια μία στίβα με ενός χρώματος καράβια. Δηλαδή, όταν ξεκινήσουμε το γύρο και λείπουν όλα τα κίτρινα, yeah. δεν ξεκινάει καλά το παιχνίδι και ξεκινάμε να αναμετράμε. Επίσης, άλλος ένας τρόπος είναι ένας παίκτης να συμπληρώσει όλα του τα κτίρια και στην προκειμένη περίπτωση τελειώνουμε το γύρο και ξεκινάμε να μετράμε. Mm-hmm. Στο τέλος του παιχνιδιού υπολογίζουμε τα VP μας από εδώ. Ξεκινώντας με κάθε 5 νομίσματα θα πάρουμε ένα πόντο. Θα πάρουμε πόντους, θα ανοίξουμε τα tile που θα έχουμε μαζέψει και θα μετρήσουμε τους πόντους από τα κτίρια. Θα πάρουμε τα VP από τους χαρακτήρες μας και έχουμε μείον ένα VP, είπαμε, για κάθε δύο πλοία. Μείον ένα VP, αν έχουμε τέτοιο κτίριο μπροστά μας και δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Mm-hmm. Και συμπληρώνουμε και τα VP αυτά που θα πάρουμε. Τις βεντάλιες. Να πούμε τελειώνοντας και μερικούς χαρακτήρες. Ενδεικτικά. Ο χαρακτήρας αυτός, ο Ανάντα, κάπως έτσι, τέλος πάντων, θα μας δώσει ένα VP και. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι ability έχει, ότι αν κάποιος παίκτης θέλει να χτίσει δίπλα από εμάς, γειτονικά από εμάς, είτε δικό του κτίριο, είτε κόκκινο, ναι. θα πρέπει να μας δώσει δύο νομίσματα. Οπότε παίρνει εισόδημα έτσι. Θα παίρνει εισόδημα με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχει, δεν μπορεί να χτίσει δίπλα από εμάς, mm-hmm. σε κάποιον επόμενο γύρο. Να κάτσω, ο δεύτερος, μπορώ να ανταλλάξω ένα χρυσό καραβάκι με δύο. Ωραίες ιδιότητες. Είναι μόνιμη αυτή η ιδιότητα. Είναι μόνιμες ιδιότητες
και τις χρησιμοποιώ όποτε θέλω στο γύρο μου. Μπορώ να τα αλλάξω ένα χρυσό καραβάκι. Και να κάνω πολλά πράγματα, σωστά. Μπορώ να έχω όσους θέλω. Τέλεια. Με δύο διαφορετικά. Ο τρίτος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ability που θα μας δώσει Αουανσίμα. Είναι ότι χτίζοντας κόκκινο κτίριο, ναι, θα πάρω τα bonus που θα έπαιρνα αν έκτιζα ένα δικό μου. Σαν ένα δικό μου και εισόδημα. Okay. Και εισόδημα και πάνω σε βουνό. Όλα. Και δίπλα από άλλα μνημεία. Ο επόμενος χαρακτήρας είναι λίγο κλέφτης, αν το λέει. Γιατί όταν το μπαίνουμε, όταν κάποιος αντίπαλος πάρει ένα πλακίδιο με λεφτά πάνω, θα το πάρουμε τα μισά. Okay. Και εδώ είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι έχοντας αυτό το χαρακτήρα μπροστά μας, έχουμε τρία λιμάνια, άρα μπορώ να αποθηκεύσω τρία καραβάκια. Σε αυτή την περίπτωση, πολύ δύσκολα θα βάλω σε αυτό το σημείο. Ωραία. Αυτό είναι το Γιαματάι. Υπάρχουν αρκετοί, βλέπω, έτσι, χαρακτηρίες. Υπάρχουν περίπου... Είναι κάμπος, ναι, δεν κάμπος είναι. Κάμπος είναι 5... Γύρω στους 18. Άρα βλέπουμε ότι το παιχνίδι θα μας δώσει πολλούς διαφορετικούς τρόπους ώστε να οργανώσουμε τη στρατηγική μας. Τα ability που έχουν οι χαρακτήρες είναι πάρα πολλά και διαφορετικά και σίγουρα μας δίνουν μεγάλα πλεονεκτήματα ώστε να πετύχουμε το στόχος μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να συγκεντρώσουμε τους περισσότερους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αυτό είναι το Γιαματάι, ένα πάρα πολύ όμορφο οπτικά παιχνίδι, εξαιρετική παραγωγή από τη Days of Wonders. Να πούμε ότι αρκετοί είναι αυτοί που το συγκρίνουν με το Five Tribes. Γνώμη μου είναι ότι αξίζει να υπάρχουν και τα δύο στη συλλογή ενός gamer. Για το λόγο ότι στο Five Drives γίνονται κινήσεις ώστε να πάρουμε τα bonus που θέλουμε, ενώ εδώ απλωνόμαστε και μένουν σταθερά τα καραβάκια. Έχει κάποια κοινά στοιχεία. Έχει κάποιες διαφορές. Εγώ πιστεύω, επειδή τα έχω και τα δύο, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι αξίζουν και τα δύο. Mm-hmm. Είναι και τα δύο το ίδιο πανέμορφα και τα δύο το ίδιο πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Το προτείνεις σε οικογένειες, είναι εύκολο γενικά παιχνίδι? Είναι αρκετά εύκολο. Το έχω παίξει και με non-gamers και μπορώ να πω ότι το ευχαριστηθήκαν όντως. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.